Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Κάθε πρωί 6 με 10. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3. Red 96,3 και βέβαια λογικό είναι μέσα στην πανδημία να προκύψουν και κάποιες ιδέες καινοτομίας. Ένας λοιπόν Έλληνας εφευρέτης, ονόματι Στράτος Σεϊτανίδης, ανακάλυψε μια πολύ ωραία εφαρμογή για να αποφεύγουμε όσο μπορούμε την επαφή μας με πόμολα, λαβές, χειρολαβές κτλ. Σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Έφτιαξε λοιπόν μια ειδική χειρολαβή για να καταλάβετε πώς είναι, επειδή εγώ το βλέπω, αλλά πρέπει να το περιγράψω πώς είναι. Είναι σαν κρεμάστρα, και από τη μία είναι κρεμάστρα και από την άλλη είναι χειρολαβή. Δηλαδή, σκέψου τώρα μια χειρολαβή στο λεωφορείο, την οποία μπορεί να την πάρεις μαζί σου. Στηρίζεται δηλαδή από τον. Από το σίδερο δηλαδή, στηρίζεται. Ναι, σαν κρεμάστρα. Σαν κρεμάστρα. Ναι. Είναι κάτι που το παίρνεις μαζί σου και το κρατάς και το. Όχι μόνο αν μπορείς να πας μέσα με τη μεταφορά και να κρατηθείς και να το πάρεις μαζί σου, και είναι δικό σου δηλαδή, αλλά μπορείς να ανοίξεις και πόρτες και αυτά όλα και τέτοια. Δηλαδή, σαν ας πούμε να είσαι ο Captain Hook και να έχεις ένα γάτζο στο χέρι σου πάντα και με το χέρι σου, με αυτό το γάτζο να καθαρίζεις. Άντε μετά να τη βάλεις για πολύ μας το σπίτι μου. Πολύ εύκολο ρε παιδί μου, εντάξει, καθαρίζεις μόνο την. Δεν είναι κακή ιδέα. Είναι σαν τις κρεμάστρες του ξενοδοχείου, κάποιες κρεμάστρες που είναι τετράγωνα. Δεν είναι πολύ κοντή. Είναι ένα πολύ εύκολο πράγμα, σαν χειρολαβή κτλ. Ο ίδιος είπε ότι όλη η διαδικασία είχε πλάκα, γιατί στο Newsit με έδωσε μια συνέντευξη, γιατί με όσο το συζητούσα. Και να πούμε ότι ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών. Δεν το ξέραμε το ψηφίσουμε τότε στις εκλογές. Δεν υπήρχε κορονοϊός. Η όλη διαδικασία είχε πλάκα, λέγεται, με όσο το συζήτησα ή νόμιζαν ότι τους έκανα λέει χιούμορ ή δεν περίμεναν πως θα μπορούσα να φτιάξω και θα τα παρατούσα. Μόλις όμως το είδαν και τους εξήγησα τη χρήση, τα έχασαν. Αφού δεν περίμεναν πως με ένα τόσο μικρό αντικείμενο θα μπορούσαν να κάνουν τόσα πράγματα, χρησιμοποιείται ακόμα και στο ATM, αφού το μοναδικό που καλούμαστε να κάνουμε με τα χέρια μας είναι να βάλουμε την κάρτα και από εκεί πέρα με τη λαβή μπορούμε να πατήσουμε τους κωδικούς. Και να μην βάλεις το χέρι σου. Οπότε ούτε αντισηπτικά, ούτε τίποτα δεν χρειάζεσαι κτλ. Ούτε γάντια και αυτά όλα. Βέβαια. Έχει κάτι φωτογραφίες εδώ, από τις οποίες η μία φωτογραφία είναι από ένα μετρό του εξωτερικού. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό, ας πούμε, έχει κάνει ήδη στο εξωτερικό ή αν έχει πάρει την άδειά του κάποιος κατασκευαστής. Ή μπορεί ο ίδιος. Του εξωτερικού μπορεί να το έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό να το έχει φτιάξει. Και να βγάλει φωτογραφίες παντού. Βέβαια, να πούμε ότι ο κ. Σεϊτανίδης είχε προτείνει και μια εφασμάτινη μάσκα προστασίας. Όπου δεν τον άκουσε κανένας. Δηλαδή, είχε πει τότε να φτιάξουμε μια όταν υπήρχαν οι χειρουργικές, να κάνουμε και φασμάτινες. Εγώ βέβαια εδώ διατηρώ μερικές αμφιβολίες. Υπήρχαν φασμάτινες μάσκες, δηλαδή, και στο εξωτερικό, αν δείτε, είναι πάρα πολλές. Δεν ξέρω τώρα αν κατοχυρώνεται η πατέντα. Ναι. Πήγε στο Υπουργείο, λέει, κάνεις τούτο σημασία, αλλά μετά που μάθαμε την φασμάτινη εδώ, αλλά τι να το κάνεις, λέει, όταν ζεις στην Ελλάδα και τα λοιπά, ξέφερε τα παράπονα του άνθρωπος. Ναι, ότι δεν τον άκουσε κανείς. Ότι στην αρχή σε προγκάνε. Και το βρήκαν άλλοι. Και μετά το βρήκαν άλλοι. Τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτά τα κατοχυρώνεις, παιδιά, γι' αυτό υπάρχει το. Υπάρχει ο οργανισμός βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο βίο γνωστός. Το λες, το κατοχυρώνεις και τελείωσε. Δεν σου παίρνει την πατέντα κανένας. Γρήγορα να κατοχυρώσει την λαβίδα χειρός. Μην έρθουν άλλοι. Ή την ατομική λαβή, ξέρω εγώ, ναι, και μην έρθουν να το πάρουν άλλοι. Έτσι, κάτι τέτοιο κάνουμε και λέμε μετά στο μέλλον. Όταν εμείς φτιάχναμε τις χειρολαβίδες, εσείς τρώγατε μελανίδια. Εντάξει. Χειρολαβίδια τρώγατε, ναι.